Πόσο λεπτεπίλεπτοι χειρισμοί απαιτούνται σε αυτό το ευαίσθητο τρίγωνο Αθήνας, Λευκοσίας, Άγκυρας, Τελαβίβ, τετράγωνο μάλλον είναι και όχι τρίγωνο. Ναι. Είναι προφανές ότι απαιτούνται ειδικοί χειρισμοί. Η δυναμική που προσδίδει το ζήτημα των υδρογοναθράκων, η προσθήκη θα έλεγα των υδρογοναθράκων στην εξίσωση που αφορά τη γεωπολιτική ισορροπία της περιοχής, ανατρέπει συνεχώς το ισοζύγιο δυνάμεων. Υπάρχουν και άλλες εξελίξεις στην περιοχή παράλληλα με αυτές των υδρογοναθράκων, όπως βεβαίως η εξέγερση στη Συρία, όπως το ανοιχτό ζήτημα του Ιράν, όπως η διαφαινόμενη προσπάθεια της Άγκυρας να διεκδικήσει πλέον με έμπραχτον τρόπο έξοδο στην Ανατολική Μεσόγειο σε ό,τι αφορά την λεγόμενη ναός της. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι όλα ανοιχτά και η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον φοβερών διλημάτων. Ναι. Τα οποία διλήμματα την αναγκάζουν, αν θέλετε, να αναπροσαρμόσει την μέχρι έως πρότινος πολιτική της εδώ στην περιοχή. Δηλαδή, και θα ήθελα να ξέρω κιόλας τι άλλες συμμαχίες μπορεί να κτίσει εκτός από αυτό το φλερτ που είναι σε εξέλιξη με τον Ισραήλ. Κύριε Τσουρλή, με όλον τον σεβασμό στις διαχρονικές πολιτικές των κυπριακών κυβερνήσεων επί των ζητημάτων, νομίζω δεν υπήρξε σαφής πολιτική κατεύθυνση ως προς τις συμμαχίες τις οποίες θα πρέπει να προχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή είναι η ώρα, η κατάλληλη. Δεν μέμφωμε κάποιον για ολιγορία, ναι. Δεν υπήρχε ανάγκη. Τώρα όμως που άρχισαν να διαμορφώνονται οι συνθήκες, πρέπει η Κύπρος να χαράξει πολιτικές οι οποίες θα είναι μακρόπνοες και εύχομαι ότι θα το πράξει και θεωρώ ότι θα το πράξει χωρίς τον πανικό ο οποίος επροκλήθηκε από την πρόσφατη κατάσταση που προέκυψε. Ναι. Τώρα, το ερώτημα είναι, μπορεί να φαίνεται απλοϊκό, είναι ουσιαστικό όμως. Δηλαδή, εάν υπάρχει μια αναγκαιότητα, την οποία μάλιστα φαίνεται να κατευθύνει και η ίδια η αμερικανική πολιτική σκηνή, αναθέρμανση, αν θέλετε, σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας για να αντιμετωπίσουν τον άξονα κακού που θεωρεί η Αμερική, Συρία-Ιράν. Αυτό βάζει σε μειονεκτική θέση την Κυπριακή Δημοκρατία ή θα μπορούσε να βρεθεί και μια κερδοφόρος κατάσταση για την Κυπριακή Δημοκρατία την ίδια στιγμή? Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δηλαδή, σε αντίστοιχη σχέση, θα έλεγα, βρίσκεται και η Άγκυρα με τις Παλαιστινιακές Αρχές. Δηλαδή, και οι δύο εταίροι, Ισραήλ και Άγκυρα, που επιθυμούν την επαναπροσέγγιση τους, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται, είτε την επιθυμούν είτε εξαναγκάζονται να την διεκδικήσουν από τους Αμερικανούς για άλλους λόγους, έχουν ευαισθησίες και συμφέροντα τα οποία δεν είναι απόλυτα ταυτισμένα. Ναι. Έτσι συμβαίνει πάντα σε όλες τις διεθνείς σχέσεις και το κριτήριο με το οποίο πολιτεύεται η κάθε χώρα εξαρτάται πρωτίστως από τα συμφέροντά της. Το μόνο στο οποίο μπορεί κάποιος να διεκδικήσει και να έχει μία σταθερά είναι το διεθνές δίκαιο. Και η Κύπρος πορεύεται διαχρονικά με πούσουλα, όπως λέμε, ναι, στην Κυπριακή, το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Και ευτυχώς, γιατί αυτό είναι το μόνο αποκούμπι των ασθενών. Ναι. Τώρα, με δεδομένο ότι ο Λίβανος πάει για να κάνει πράγματα στην δική του ΑΟΣ, υπάρχει ένα Ισραήλ με ήδη γεγονότα και τετελεσμένα στη δική του αποκλειστική ζώνη. Μπορούμε να τρέξουμε λίγο την κατάσταση εδώ στην Κύπρο, λέτε? Είναι μονόδρομος, αν θέλετε, η κατασκευή ενός τερματικού και η διαχείριση του φυσικού αερίου της ευρύτερης περιοχής από την Κυπριακή Δημοκρατία? Το ζήτημα της κατασκευής ενός τερματικού υγροποίησης θα καθιστούσε την Κύπρο παντελώς ανεξάρτητη από οποιασδήποτε άλλες γειτονικές χώρες ή λύσεις. Δεδομένης της ολιγορίας που παρατηρείται και στο κράτος του Ισραήλ, αλλά και των ζητημάτων που ανακύπτουν από την εξέγερση της Συρίας, μιλώ για την δυνατότητα κατασκευής αγωγών χερσαίων από τον Λίβανο ενδεχομένως προς την Τουρκία, η όσον το δυνατόν συντομότερη χάραξη μιας σαφούς πολιτικής από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την κατεύθυνση της κατασκευής τερματικού, πιστεύω ότι θα
πιθαναγκάσει και τους γείτονες μας, γιατί όχι και τους δύο, αφού μπορούμε να αποτελέσουμε έναν κοινό παρονομαστή σε δύο άσπονδους φίλους, ας τους πούμε, έτσι χαριτολογώντας, για να εκμεταλλευτούν την Κύπρο ως βάση για εξαγωγή. Και αυτόν θα μπορούσε να καταστήσει την Κύπρο ως έναν πόλο εναλλακτικό από αυτόν της Ρωσίας σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.